Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κυρία Καμτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και την πρόσκλησή σας. Χαρά μας, χαρά μας. Τι γίνεται, τρίτη χρονιά φέτος ετοιμάζεστε να μας ανοίξετε τις πύλες του στρατοπέδου για να περάσουμε ωραία στις γιορτές? Ναι, ο Δήμος Παύλου Μελά και συγκεκριμένα η Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής ετοιμάζει για τρίτη χρονιά το μαγειμένο στρατόπεδο. Όλος ο Δήμος βέβαια κινείται σε ρυθμούς χριστουγεννιάτικους. Φέτος είπαμε να το πλουτίσουμε περισσότερο, θα υπάρχουν περισσότερες δράσεις, 50 περίπου. Συνεργαζόμαστε με διάφορους συλλόγους, ομάδες ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για να προσφέρουμε χαμόγελο στην πόλη μας. Την Παρασκευή θα ανοίξετε? Την Παρασκευή ανοίγουμε στις 20 μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 11 μέρες γεμάτες. Ναι, 5 με 9 και φυσικά είσοδος να είναι δωρεάν. Τι θα δούμε, πείτε μας, κάντε μας λίγο έτσι μια περιγραφή. Καθημερινά θα υπάρχουν σταθερές μας δράσεις που είναι τα παιδιά μπορούν να επισκεφτούν το σπίτι του Άγιου Βασίλη, να στείλουν το γράμμα στο ταχυδρομείο, το σπιτάκι των κατασκευών, θα μπορούν να μεταφιέζονται στο στέκι της ζωγραφικής, το σπίτι των Ζαχαρωτών. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές διάφορα εκτελεστικά εργαστήρια, πολλές ενημερωτικές δράσεις, παιχνίδια, αθλητικές δράσεις με διάφορους αθλητικούς συλλόγους, μουσικά και θεατρικά δρόμενα και φυσικά δεν παραλείπουμε ποτέ να φιλοξενούμε οργανώσεις με κοινωνικό χαρακτήρα όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, την καμπάνια φιλοξενούμε την κυρία Έλληνα Ράπτη, την εθελοντική φιλανθρωπική οργάνωση Φροντίδα για το Παιδί και φυσικά και την κοινωνική οργάνωση Αντικρίση. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε 10 ξυλόσπιτα. Έχουμε νοικιάσει δύο μεγάλες σκηνές, που η μία θα έχει και την εξέταση που θα γίνει το διάφορα μουσικά δρόμενα. Και επίσης ο χώρος έχει εμπλουτιστεί με θεματικές κατασκευές που μπορούν να φωτογραφεί ο κόσμος, όπως ελέφαντες της τύχης, η πύλη των Τι είναι αυτό, οι ελέφαντες της τύχης? Ένας μεγάλος ελέφαντας τεράστιος, ο οποίος μπορούν να φωτογραφηθούν, έχει πάνω τις σημαίες από όλες τις χώρες. Όπως λέμε, είναι Χριστούγεννα για όλο τον κόσμο. Αχ, τι ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης έχουμε τη Φάτιμα, στο Μολυβένιο στρατιώτη με την μπαλαρίνα, το Δεντρόσπιτο και επίσης σε μια γωνιά έχουμε το Κορτσιάκι με τα Σπίρτα. Φέτος θέλουμε να δώσουμε και ένα άλλο μήνυμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν άσχημες συνθήκες, οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Συγχαρητήρια, πραγματικά, που τα σκέφτεστε όλα έτσι και λαμβάνετε υπόψη όλες τις παραμέτρους της εποχής μας. Ναι, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας. Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπη. Αυτά όλα έχουν γίνει με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τους μικρούς και τους μεγάλους. Και νομίζω ότι καλό είναι να προσφέρουμε και εμείς τη βοήθειά μας όπου μπορούμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχετε δίκιο. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που θα μας σώσει, νομίζω. Ναι. Φέτος παρατήρησα ότι έχετε και πολλές μουσικές εκδηλώσεις και πολλά θεατρικά δρόμενα. Περισσότερα ίσως από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Μια ομάδα ανθρώπων εργάστηκε στοχευμένα για διάφορες κυριακές ομάδες. Δράσεις ανάλογα με τις ηλικίες, πιο πολύ για τα βρεφάκια 0-2 έχουμε άλλες δραστηριότητες. Έχετε και για τα βρεφάκια? Ναι, για αυτές τις δραστηριότητες που αυτά έχουν να κάνουν πιο πολύ με σιζοκινητικά παιχνίδια. Αυτά ανακαλύπτουν το περιβάλλον μέσα από τις γεύσεις, από την όραση, από τους ήχους. Άλλα παιχνίδια που αφορά το συμβολικό παιχνίδι για μεγαλύτερα παιδιά, μεγαλύτερες ηλικίες και φυσικά για πιο μεγάλα παιδιά που έχουν το παιχνίδι κανόνων. Ποιο παιχνίδι για τα πιο μεγάλα παιδιά είπατε? Το παιχνίδι των κανόνων. Αυτά αφορά πιο μεγαλύτερα παιδάκια και νομίζω ότι φέτος θα τους αρέσει πιο πολύ. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Και εμείς μαθαίνουμε και κάθε φορά προσπαθούμε να διορθωθούμε. Υπάρχει κάπου το αναρτημένο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για να, μπορεί να μπαίνει ο κόσμος να βλέπει αναλυτικά κάθε μέρα, έτσι ώστε να επιλέγει? Είναι στο site του Δήμου. Ναι. Θα υπάρχει φυσικά και στην είσοδο και έχει διανεμηθεί και σε διάφορα σημεία στις ενότητές μας. Ωραία. Είπαμε, ανοίγει αυτή την Παρασκευή. Ναι, ανοίγουμε τις Μπανταλά. Είναι τα κρουστά της πόλης μας. Είναι πάρα πολύ πετυχημένα και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Ξεκινάμε με αυτό. Ωραία. Και θα διαρκέσει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου με δωρεάν είσοδο. 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Με χαρά, με χαρά. Θα έρθουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Καλές γιορτές σε όλους. Επίσης, γεια σας.